η κυρία Κουντουρά για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την παρουσίαση αυτής της μελέτης. Αποτυπώσατε τη μετάβαση του κλάδου του τουρισμού για το 2023. Η πανδημία του κορονοϊού πραγματικά είχε πολύ μεγάλες επιπτώσεις στον τουρισμό και στις μεταφορές είναι ο κλάδο που χτυπήθηκε πολύ πιο δυνατά. Και βέβαια η κλιματική αλλαγή παραμένει μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει ο κλάδο. Οι γενικέ κατευθυντήριε γραμμέ σα ήταν για την πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση, την ανθεκτικότητα και τα εργασιακά. Και μιλήσατε ιδιαίτερα για την πολιτική και τη διακυβέρνηση. Πόληση και governance. Εδώ τώρα θα σας πω ότι φτάσαμε στο τέλος αυτής της θητείας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προτείνει πάρα πολλές προτάσεις, πολλές λύσεις για να μπορέσει ο τουρισμός στην Ευρώπη να είναι πιο βιώσιμος και πιο ανθεκτικός, αλλά πάνω απ' όλα για να παραμείνει η Ευρώπη ο πρώτος παγκόσμιος τουριστικός προορισμός που έχει 10% του ΑΕΠ ωφέλη, έχουμε προτείνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τον Τουρισμό, ή τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τομέα του τουρισμού. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί αναγνωρίζεται τη σημασία του συντονισμού στη διακυβέρνηση και στην προστιθέμενη αξία της ανάπτυξης μιας κοινή ευρωπαϊκής τουριστικής στρατηγικής, αλλά κλείνεται επίμονα τα αυτιά σας στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήμουν Υπουργό Τουρισμού της Ελλάδος πέντε χρόνια. Δεν είχα καμία βοήθεια, καμία στήριξη σε όποια κρίση αντιμετώπισα. Είτε το προσφυγικό, είτε την οικονομική κρίση, είτε κλιματικές αλλαγές, σεισμούς, πλημμύρες, φωτιές. Η μόνη βοήθεια που πήρα ήταν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ή από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού. Όταν ήρθε εδώ λοιπόν το 2019 ως Ευρωβουλευτής, δουλέψαμε πολύ σκληρά στην Tax Force, κάναμε προτάσεις... Και εκεί στηρίχθηκε και ο δικός σας χάρτης, που μας ανακοινώσατε, ε, για τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα μέχρι το 2030. Παρόλα αυτά, είναι πραγματικά κρίμα για τα τελευταία πέντε χρόνια δεν έχετε ε, υλοποιήσει καμία από αυτές τις προτάσεις που είναι πολύ σημαντικές. Και είναι σημαντικές γιατί καμία χώρα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνη της όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες κρίσεις. Σήμερα έχουμε την ενεργειακή κρίση, να σας θυμίσω που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ε, τα μέτρα τα οποία είχε προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάρα πολύ γρήγορα το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα υιοθέτησε και έκανε κάποια βελτιώσεις στο τέλος, τέλος πάντων της χρονιάς. Πού θέλω να καταλήξω. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε την αξία του τουρισμού γιατί είναι κινητήρια δύναμη και μοχλός ανάπτυξης για όλους τους άλλους κλάδους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να στηρίξετε τον τουρισμό στην Ευρώπη και να στηρίξετε και τις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα όταν υπάρχουν κρίσεις οι οποίες δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε χώρα μόνη της. Ρωτάω λοιπόν, αν έχετε τη διάθεση να ακούσετε τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να γίνει μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό και να προχωρήσετε στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τουρισμού, EU Tourism Agency, αλλά αν δεν μπορείτε, τουλάχιστον μία δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στον τομέα του τουρισμού. Καμία χώρα, κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που έρχονται. Μόνο εάν συντονιστούμε και αυτό, εάν δώσετε την αξία που πρέπει να έχει ο τουρισμός και την προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.